Γεια σας, σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με την Έλλη Γκίνη. Η Έλλη Γκίνη είναι γεννημένη το 1949 στον Πειραιά με ρίζες από την Κέρκυρα. Σπούδασε στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και συνέχεια αποφύτησε από τη σχολή του Εθνικού Οδείου. Η μητέρα της ήταν μοντίστρα και πολλά ρούχα που φορούσε ακόμα και σε ταινίες είναι ραμμένα από την ίδια τη μανούλα της. Πιστεύει στον Θεό και αισθάνεται την Παναγιά να την προστατεύει. Βαριέται της κοσμικότητας ενώ είναι απλή και ζεστή. Δηλώνει πως δεν είναι ιδιαίτερο κουκέτα. Λατρεύει την επαφή με τον κόσμο ενώ είναι πάντοτε άμεση μαζί της. Της λείπει ένας σύντροφος και πλέον οι σχέσεις της με το μονάκριβο γιο της έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της ήταν όταν έχασε και τους δύο γονείς της. Τους έχασε και τους δύο πολύ κοντά. Είναι ένα πλάσμα πολύ γλυκά και αξιοπρεπή γυναίκα. Είχε 5 αδέλφια. Παρόλα στα 16 της χρόνια βρέθηκε στην Αυστραλία σαν μέλος του χοροδράματος, σε μια φανταστική εμπειρία. Η οικογένειά της τη στήριξε πολύ. Η μητέρα της στάθηκε δίπλα της όταν γεννήθηκε ο γιος της. Η Έλλη Γκίνη είχε 3 μεγάλες διάρκειες σχέσεις και 2 γάμους. Ο πρώτος κράτησε 9 μήνες και ο δεύτερος μόλις 15 ημέρες, ενώ ο γιος της είναι παιδί εκτός γάμου. Ο πιο μεγάλος της έρωτας ήταν με τον Μιχάλη Ζαμπέτα, το γιο του Γιώργου Ζαμπέτα, και έκτοτε δεν έφυγε από τη ζωή της, αν και χώρισαν άσχημα, καθώς εκείνη επέλεξε να μην κρατήσει το παιδί τους και να κάνει έκτρωση. Επικοινωνούσαν πάντα παρότι και οι δύο είχαν προχωρήσει τις ζωές τους μετά το χωρισμό τους. Έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ταινίες όπως «Ματωμένη γη», «Μεγάλες αγάπες», «Η ζωή στα χέρια σου», «Φαφλατάς», «Ο Μανολιός στην Ευρώπη», «Πώς καταντήσαμε Σωτήρη», «Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη», «Όργια σε τιμή ευκαιρία», «Η μεγάλη απόφαση», «Ως εξοκυνηγός», «Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ» και σε πολλές άλλες. Ήταν μια αξιοθαύμαστη ηθοποιός και μεγάλη τραγουδίστρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Γεια σας.